πρέπει λίγο να εστιάσουμε. Παρόμοιο σκηνικό συμβαίνει και παρόμοια περιστατικά καταγράφονται και κατά τη διάρκεια της Αναστάσεως, της Μεγάλης Εβδομάδος. Και αναφέρομαι στα πυροτεχνήματα, αναφέρομαι στους δυνατούς κρότους, στους δυνατούς ήχους που προκύπτουν με αποτέλεσμα αυτοί οι ήχοι να φοβίζουν τα ζώα μας, τα σκυλάκια μας, τις γατούλες μας και σε πολλές περιπτώσεις να χάνονται, να χάνουν τον προσανατολισμό τους. Θέλω λίγο να εστιάσουμε με φόντο και την παραμονή της πρωτοχρονιάς, όπου παρόμοιο σκηνικό αναμένεται να επαναληφθεί σε 3 μέρες από σήμερα, να εστιάσουμε σε κάποιες προτροπές, σε κάποιες συμβουλές από εκπροσώπους φιλόζων σε επίπεδο Χανίων, καθώς θα πάμε να συναντήσουμε την κυρία Άρη Αθανασάκη, το μέλος του Φιλοζωικού Συλλόγου Χανίων, η προστασία των ζώων, προκειμένου να προστατεύσουμε τα μέλη της οικογένειάς μας, καθώς ένα σκυλάκι, μια γατούλα, μέλος της οικογένειάς μας είναι. Πάμε να συναντήσουμε την κυρία Αθανασάκη. Πώς είστε, χρόνια πολλά. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, χρόνια πολλά σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Πλησιάζουμε τώρα στην παραμονή της πρωτοχρονιάς. Θα έχουμε αυτά τα περίφημα εντυπωσιακά, χωρίς καμία αμφιβολία και αμφισβήτηση, πυροτεχνήματα, αλλά σε πολλές περιπτώσεις, αν όχι στις περισσότερες, φοβούνται τα ζωάκια μας. Στις περισσότερες περιπτώσεις πράγματι φοβούνται τα ζωάκια, τα έχουμε συζητήσει ξανά αυτά. Τα περισσότερα ζωάκια λοιπόν είναι κροτοφοβικά. Θα πρέπει να τα προστατεύουμε αυτές τις μέρες για να μην έχουμε πάλι εξαφανίσεις ζώων όπως κάθε χρόνο, που οι ιδιοκτήτες κατοικιδίων τα αναζητούν σε αγγελίες και στη σελίδα του Φιλοζωικού και αλλού. Θα πρέπει πραγματικά αυτές τις μέρες να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να τα προστατεύσουμε. Πώς τώρα, θα πούμε κάποιους τρόπους. Σίγουρα θα πρέπει να τα κρατήσουμε μέσα σε κλειστό και ασφαλές μέρος, κατά το δυνατόν σκοτεινό, σε ένα χώρο δηλαδή του σπιτιού μας, εσωτερικό ή σε κάποια αποθήκη, κάπου που θα είναι σίγουρα περιορισμένα, χωρίς ανοιχτά πορτοπαράθυρα, άθυρα που θα μπορούν να διαφύγουν, και θα πρέπει να νιώθουν ασφάλεια κοντά μας. Σίγουρα δεν πρέπει να έχουμε πόρτες ανοιχτές και να μπαινοβγαίνει κόσμος, γιατί σε πολλές περιπτώσεις τα ζωάκια φεύγουν όταν ακούν τις κροτίδες και τα πυροτεχνήματα. Και αυτό ούτε θα πρέπει να τα έχουμε δεμένα. Πολλές φορές κρεμιούνται ή πέφτουν από μπαλκόνια και απαγχωνίζονται στην προσπάθειά τους να διαφύγουν πάνω στον πανικό τους. Σίγουρα λοιπόν, ακόμα και σε ένα αδέσποτο ζώο, διότι και τα αδέσποτα ζώα φυσικά φοβούνται, καλό θα ήταν να ανοίξουμε την πόρτα του σπιτιού μας, την αποθήκη μας, τον κήπο μας, μια ασφαλή μεριά του σπιτιού μας, όπου θα μπορέσουμε να τους δώσουμε για μια-δυο νύχτες ένα καταφύγιο, έστω και προσωρινό. Σε περιπτώσεις που χάνεται ένα ζωάκι, ποιες οι πιθανότητες να το ξαναφέρει ο ιδιοκτήτης του? Σε περιπτώσεις που τα ζώα τα οποία είναι κροτοφοβικά φεύγουν, είναι λίγο δύσκολο να ξαναβρεθούν. Βρίσκονται σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά όχι πολύ συχνά. Διότι αποπροσανατολίζονται, χάνονται και μπορούν να κάνουν πραγματικά πολλά χιλιόμετρα. Και στην προσπάθεια αυτή στην οποία διαφυγείς, τα οποία ζώα βρίσκονται υπό πανικό, είναι πολύ εύκολο να δημιουργηθούν τροχαία ατυχήματα, να χτυπηθούν. Και δυστυχώς δύσκολα τα ξαναβρίσκουμε. Γι' αυτό θα πρέπει να προλαμβάνουμε παρά να θεραπεύουμε, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, και θα πρέπει να κρατήσουμε μέσα τα ζώα μας. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές αυτό. Δηλαδή, την ώρα που θα είναι τα πυροτεχνήματα, αλλά γιατί συνήθως δεν είναι και μια μέρα πριν, είναι και μια μέρα μετά, να έχουμε το νου μας και να κρατάμε τα ζώα μας μέσα στο σπίτι περιορισμένα. Κροτοφοβικό ζώο. Εγώ εστίασα μόνο σε σκυλάκια και σε γατούλες. Άλλα παραδείγματα. Όλα τα ζώα σίγουρα μπορεί να φοβούνται τα υψηλά ντεσιμπέλ. Κυρίως μιλάμε για τα σκυλάκια, οι γάτες φυσικά και φοβούνται και αυτές. Δεν μπορούμε βέβαια να τις περιορίσουμε εκτός από τις 20 γάτες που διαβιούν μέσα στο σπίτι μας. Αλλά τα σκυλάκια θα έλεγα περισσότερο. Μάλιστα. Λοιπόν, να ευχηθούμε κυρία Θανασάκη να πάνε όλα καλά. Να σας ευχαριστήσω θερμά για ακόμα μία φορά. Τοποθετηθήκατε στην εκπομπή μας. Το ίδιο, και χαρά και υγεία σε όλους, να προστατεύουμε τα κατοικίδια μας και ιδιαίτερα και τα δέσποτα ζώα στις κρύες μέρες αυτές που έρχονται, να δώσουμε μία θέση στο σπίτι μας σε κάθε αδέσποτο ζώο, γιατί αυτό θα είναι το καλύτερο χριστουγεννιάτικο δώρο τις μέρες αυτές αγάπης. Και όχι να πούμε του αντίον για φόλες και δηλητηριάσεις ζώων αυτές τις μέρες,
που αν μη τι άλλο. Μακριά από εμάς. Μακριά από εμάς. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μακριά από εμάς. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.